ότι εσείς οι δύο καταθέτατε ερωτήσεις για το γιατί καθυστερεί η... αυτή την ενημέρωση έχω ότι συνυπογράφατε τις ερωτήσεις με τον κύριο Γεωργιάδη. Εάν δεν τις συνυπογράφατε, τότε δεν ισχύει. Ναι. Εάν δεν επειδή το έχω ξαναπεί και είσαστε παρόν και τότε δεν αντιδράσατε, έτσι, θεώρησα δεδομένο ότι η πληροφόρηση που είχα. Εάν δεν το συνυπογράφατε, κύριε Βορύδη, προφανώς δεν ισχύει η μορφή. Εάν δεν το συνυπογράφατε. Η πληροφόρηση η οποία είχα και το έχω ξαναπεί εδώ μέσα και είσαστε παρόν, είναι ότι συνυπογράφατε μαζί με αυτό κύριε που κάνετε. Κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε, λοιπόν, επειδή προείδρευα τότε, ναι, από κάτω ο κύριος Βορύδης είχε πει ότι δεν τον αφορά η υπόθεση, αλλά δεν μπόρεσε ούτε να ακουστεί, ούτε να καταγραφεί στα πρακτικά. Το είχε πει και τότε. Συνεχίστε όμως, παρακαλώ, σύντομα. Πάμε στο επόμενο, το οποίο θέλει απάντηση και τη θέλει ξανά την απάντηση, διότι την έχω δώσει, δεν γράφεται, δεν διαδίδεται και σε αντίθεση διαδίδονται τα ψεύδη που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Η πραγματικότητα ποια είναι? Πιάσαμε ένα μηχανισμό να προσπαθεί να παραχαράξει αποτελέσματα. Τον ελέγξαμε, διορθώσαμε την παραχάραξη και μου έκανε μήνυση ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Τζαβάρας για υπεξαίρεση δημοσίου εγγράφου, εμένα του Υπουργού. Και παράλληλα κάνει και μήνυση στους υπαλλήλους που με δική μου εντολή έκαναν αυτό το πράγμα. Δεν παρακάλεσα κανένα με στη Βουλή, προκάλεσα να με πάνε με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών για να ακουστούν αυτά εδώ μέσα. Και όχι με άρση ασυλίας βουλευτή, να με πάνε με τον νόμο και σας ξαναπροκαλώ και σας δείχνω. Κάντε την καταγγελία να πάω με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Όχι με άρση ασυλίας, ως υπουργός έκανα αυτό που έκανα. Δεύτερο, με μηνύουν. Γίνεται αυτό σε σχέση με μένα και ενώ ο εισαγγελέας, προσέξτε αυτό που σας λέω, και εγώ θα τα πω με ονόματα και διευθύνσεις όπως πάντα, ενώ ο εισαγγελέας πρωτοδικών με 7 σελίδες σκεπτικό λέει, γιατί έγινε προανάκριση για πλημέλημα, λέει αρχιοθετείται η υπόθεση, δεν συμβαίνει κάτι. Ένας εισαγγελέας, ο οποίος ονομάζεται Καραφλός, ο οποίος ήταν αυτός που αρχιοθέτησε την υπόθεση Siemens OSE. Τα 270 εκατομμύρια με τις άμαξες που δεν χωράγανε να πάνε στις ράγες. Ο ίδιος εισαγγελέας, ο οποίος πριν πάρει την απόφαση η Γερμανία να μην εκδώσει τον Χριστοφοράκο, χειριζόταν το Διεθνές Ένταλμα και δεν έκανε τίποτα, ο ίδιος εισαγγελέας, στο χαρτί το οποίο έστειλε ο εισαγγελέας, που το εισαγγελέας εφετό είναι ο κ. Καραφλός, ο ίδιος εισαγγελέας από πίσω γράφει «Δεν συμφωνώ με την αρχιοθέτηση», ενώ έγινε προανάκριση για πλημελήματα, η υπεξαγωγή εγγράφου, λέει «Δεν συμφωνώ, ασκήστε δίωξη για 3 κακουργήματα και ένα πλημέλημα». Αυτό έχει γίνει και θα ελεγχθεί αυτό το πράγμα. Και θα ελεγχθεί αυτό το πράγμα. Για αυτή τη μήνυση μιλάει ο κ. Γεωργιάδης. Καλώς. Μισό λεπτό. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Δεύτερον, τα στοιχεία τα οποία έχουμε πάρει στον εισαγγελέα και τα οποία αποδεικνύουν ότι την περίοδο που ήσασταν υπουργός, γιατί μιλάμε για ανθρωπάκια, είχατε προσλάβει 23 άτομα συγκεκριμένα που τα είχατε υποτίθεται, είχαν προσληφθεί στο Κελπνό. Είχαν διατεθεί στο γραφείο σας. Κάποιοι έπαιρναν αργομισθία τελείως, γιατί δεν πάτησαν ποτέ εκεί που δούλευαν, που φαίνονται ότι μισθοδοτούνται. Κάποιοι συνέχισαν και επί εσάς, κύριε Βορύδη, μετά, κάποιοι από αυτούς συνέχισαν, ανανεώθηκαν οι θητείες τους από αυτούς που προσέλαβε τότε ο κύριος Γεωργιάδης. Για αυτό το πράγμα, για αυτή την παράνομη πρόληψη, δεν έχει κινηθεί τόσο γρήγορα η εισαγγελία. Εγώ τι συμπέρασμα να βγάλω? Θα με πούνε κακό. Θα με πούν ότι φέρομαι αντισυνταγματικά. Θα μου πούν ότι κρίνω εκεί που δεν πρέπει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατάλαβες ποια είναι η πραγματικότητα? Θα το σπάσουμε το συστηματάκι σας. Κλείστε, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Όσο και αν κλαίτε. Κλείστε. Όχι. Καμία. Κύριος Τριανταφυλλίδης, ελάτε και Τριανταφυλλίδη. Όχι, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί.